αγάπησα και σου ζητώσω. Οι δύο Ριάρδες που είναι πάντα συγκριτικής
μουσικής. Και Αντώνη, καλώς όρισες. Καλώς σας ήρθα. Πώς βλέπετε την κριτική μουσική σήμερα με το τότε? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το τότε είχε πως τη δική του ομορφιά τότε, ήταν διαφορετικά τα πράγματα, σήμερα πάλι διαφορετικά. Δεν είναι, εντάξει, κριτική μουσική πάντα έχει τα υπέρ, έχει τα κατά. Εντάξει, σήμερα περνάμε μια κρίση γενικώς βεβαίως, αυτό πιστεύω είναι μια μπόρα, το ξεπεράσουμε και αυτό. Αυτό το εμπόδιο πιστεύω το ξεπεράσουμε. Έτσι. Και πιστεύω ότι είμαστε στα τελειώματα βέβαια. Στην Κρήτη σε πόσα γλυντή έχετε παίξει? Στην Κρήτη? Σε πάρα πολλά γλυντή, πάρα πολλά. Τώρα δεν θυμάμαι και να πω. Έτσι. Αλλά έκανα όμως και πολλές παρέες όμως, πάρα πολλές παρέες. Έτσι. Εγώ έχω βγάλει και το οδείο των Μελάμπων. Ο δάσκαλος. Εγώ πάνω σου ήταν να πω. Καλώς όρισα κάθε μέρα εδώ με το ξημερώνω. Έτσι λέει. Εμάς κυλάει εδώ η ζωή μας όπως προθέσει, παραπροθέσει κάθε μέρα. Έτσι. Δεν έχω να πω τίποτα. Τα παράπονα μου τα έχω καωμένα. Αυτά. Και μπορώ να σας πω και σε εκείνο ότι ο κύριος Αντώνης Λίντινας είναι ο μεγαλύτερος λιράρι της κριτικής μουσικής που είναι και συνθέτης και καλός παίκτης σε όλα. Χειρόμαστε, δηλαδή. Ακούστε άλλους λιράρις, ακούστε τον κύριο Λίντινα, το παίξιμο που κάνει είναι στυλ όπως του Χορδαλού. Πάντως στην τρία και έβγαινε. Όπως μου το έκοστα. Πάντως στην τρία και έβγαινε. Ο Λίντινας είναι Χορδαλός και εγώ... Είπα και για εσάς. Μα για ποιο μοιάζω εγώ όμως? Εσείς μοιάζετε πιο πολύ κλάδος. Ο κλάδος πάει στο κλάδο. Έτσι. Έτσι. Αλλά πάτε και για σχολαλό, εννοείται και μητάκι πάντα άλλο. Και σας ευχόμαστε μια ωραία βραδιά, μια καλή διασκέδαση.
I'm gonna make you mine.